Πρόεδρε, η Υπηρεσία Καθαριότητας βρέθηκε σήμερα στην περιοχή στο Τιγκάκι για να πλύνει τους δρόμους. Πείτε μας δύο λόγια για τις παρεμβάσεις, αλλά και τις εργασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα σας. Όπως είδατε και εσείς, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την κοινότητα Σφεντιού βρέθηκε από πολύ νωρίς στο Τιγκάκι. Περίπου στις 5.30 ώρα το συνεργείο βρέθηκε στο ύψος περίπου του εστιατορίου Όνειρο, ο οποίο ξεκίνησε ο καθαρισμός με σκούπες ειδικές και με το πλυστικό μηχάνημα. Πλύναμε όλο το πλακόστρωτο που έγινε και προς τις αλικές, αλλά συνεχίσαμε και το παραλιακό μέτωπο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι απαραίτητες εργασίες στο Τιγκάκι. Τις προηγούμενες μέρες είχε περάσει και ο ακτοκαθαριστής. Καθαρίσαμε δηλαδή και τα σκουπίδια και τα περισσότερα φύκια από τις παραλίες. Από όσο γνωρίζω και όπως έχω ενημερωθεί, Τετάρτη θα ανοίξουν τα περισσότερα καταστήματα στο Τιγκάκι. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Έχουν μείνει λεπτομέρειες από κάποια βαψίματα, από καλοπισμούς, κάποιους κάδους οι οποίους περιμένουν από την υπηρεσία να συνδράμει για να τοποθετηθούν. Επίσης το βάρος πέφτει την εποχή και λόγω της μεγάλης εβδομάδας πέφτει και σε όλες τις εκκλησίες περιοχής. Και όπως γνωρίζετε, τα Σφεντιού είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος. Έχουμε πολλές ενορίες και με το λιγοστό προσωπικό που έχουμε. Και τα κημητήρια. Φυσικά. Τα κημητήρια τα έχουμε ήδη καθαρίσει, είναι έτοιμα. Και τις ενορίες. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε τις τελευταίες μικρολεπτομέρειες, ώστε οι πιστοί να πάνε στις ενορίες, στις εκκλησίες και να τα δουν όμορφα και καθαρά όπως πρέπει. Αναφορικά τώρα με την ΕΖΙΑ εκεί στον ορεινό όγκο, να μας πείτε πότε θα γίνουν παρεμβάσεις. Οι περισσότεροι καθαρισμοί από ψηλώσεις, κλαδεύσεις, ο ηλεκτροφωτισμός, επίσης είχαμε κάποια θέματα τα οποία τα αντιμετωπίσαμε στην περιοχή του Σωμάτου και στη ΕΖΙΑ. Την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος να γίνει και το πλύσιμο. Θεωρώ ότι και στη ΕΖΙΑ είμαστε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και είμαστε νομίζω έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μας.